Κύριε Χαλιαδάκη, ακούτε τι γίνεται. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα της Ιταλίας. Προσπαθούμε κάπως να το ελέγξουμε σε κεντρικό επίπεδο. Καλά κρατάει, πιστεύω. Καλά κρατάει. Εσείς θα μας πείτε όμως τώρα, γιατί βαριά βιομηχανία της Κρήτης, τουρισμός. Έχουμε επηρεαστεί. Έχουμε επηρεαστεί αρκετά. Να φανταστείτε ότι την περασμένη εβδομάδα, όταν ξεκίνησε το πρώτο κρούσμα στην Ιταλία, ξεκίνησαν και πάγωναν κάπως οι κρατήσεις, η ροή των κρατήσεων καθημερινά. Δηλαδή, εκεί που είχαμε, ας πούμε, 50 κρατήσεις την ημέρα, μια στιγμή μπαίνανε ένα ξενοδοχείο, μπορούμε να πούμε, 30-35. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ροής των κρατήσεων και από σήμερα ήταν η ροή σχεδόν μηδενική. Δηλαδή, σήμερα ήταν αρκετά μικρή η ροή, οι καινούριες κρατήσεις που μπήκανε μέσα. Δηλαδή, σε συναδέλφους που μίλησα και στα δικά μου και γενικώς... Έχουμε μία πτώση, δηλαδή. Μία πτώση της ροής των κρατήσεων. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν κλείνουν πια έτσι που έκλειναν πριν 2 εβδομάδες. Μισό λεπτό. Αυτό το χαμένο έδαφος σημαίνει ότι είναι χαμένο, το χάσαμε, αντίο? Όχι, δεν σημαίνει. Ή σημαίνει ότι εάν αλλάξει το τοπίο... Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον ή και στις γειτονικές χώρες. Γιατί είναι, συγκοινωνούνται δοχεία. Το τι συμβαίνει στην Ιταλία, το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Θα αλλάξει η κατάσταση. Πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Ναι, σίγουρα θα επιστρέψουν οι κρατήσεις. Όταν έχουμε ένα νορμάλ περιβάλλον, σίγουρα θα επιστρέψουν οι κρατήσεις. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το μήνα Απρίλιο, με το μήνα Μάιο. Τους 2 πρώτους μήνες εγώ τους φοβάμαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Γιατί εντάξει, σίγουρα τα πρώτα κρούσματα ακυρώσεων που είχαμε από Ιταλία πλευρά, από Ισραήλ πλευρά ήταν για το μήνα Απρίλη και Μάη. Και έχουν Οι προκρατήσεις όμως, κύριε Χαλκιαδάκη, πληρωνόντουσαν άλλες χρονιές. Αυτό θέλω να σας πω, ότι με το να μην γίνονται τώρα, να μην υπάρχει ροή όπως λέτε, δεν υπάρχει έρευστο. Ακούστε να δείτε. Ποτέ δεν πληρωνόταν οι προκρατήσεις. Πάντα παίρναμε κάποιο ποσοστό του early booking, έτσι λέγεται αυτό, στα ξενοδοχεία. Εμείς τώρα από σήμερα ξεκίνησαν ορισμένα πρακτορία και έκαναν διάφορα τηλέφωνα ότι θα μειωθεί το early booking στο 50%, στο 30%, στο 20%. Τα χρήματα δεν θα μπουν σωστά έτσι που έμπαιναν. Δηλαδή, τις ημερομηνίες που είχαμε εμείς να πάρουμε χρήματα θα τα κόψουν. Θέλω να πάω και λίγο στον κύριο Σαρή. Κύριε Σαρή, νομίζω αφού γκράζεστε κι εσείς τα νέα δεδομένα, τα νέα στοιχεία που φέρνει. Ο οικονομολόγος είναι ο σύμβολος του κάθε επιχειρήματος. Η πραγματικότητα. Έτσι. Είτε μικρού είτε μεγάλου. Άρα είμαστε μέσα στις επιχειρήσεις και αφού γκραζόμαστε τον παλμό της τοπικής οικονομίας, αλλά όχι μόνο. Βλέπουμε την κατάσταση ως ενδυνάμει επιπτώσεις οικονομικές που μπορούν να έρθουν μετέπειτα για να επηρεάσουν το νησί και την Ελλάδα. Ή ήδη έχουμε αρχίσει να γινόμαστε αποδέκτες οικονομικών απολειών από επιχειρήσεις, από βιομηχανίες? Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση αυτό που πλήττεται, όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι ο τουρισμός με τις κρατήσεις, που εγώ νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι αν βρεθεί κάτι, είτε αυτό είναι εμβόλιο ή ανασχεθεί η διασπορά του ιού, νομίζω ότι κάπως θα σωθεί η παρτίδα για τους πρώτους μήνες. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Πρέπει να αγχωνόμαστε, αλλά όχι τόσο πολύ, να μην πανικοβαλόμαστε. Όσο αφορά την υπόλοιπη οικονομία, είναι γνωστό ότι ο τουρισμός επηρεάζει όλους τους κλάδους, έμεσα ή άμεσα. Για τις παραδοσιακές, ας το πούμε, εταιρείες και επιχειρήσεις του τόπου μας, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τον τόπο μας, προς το παρόν δεν υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις όσο αφορά τις ελλείψεις. Γιατί μιλάμε για τις ελλείψεις. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις για τις μεταποιητικές βιομηχανίες και τις μονάδες όσο αφορά τις πρώτες ύλες προς το παρόν. Ωραία. Θα υπάρξουν όμως. Και σας κάνω εγώ το ερώτημα. Αρκεί να είμαστε εμείς θωρακισμένοι τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο του κορονοϊού ή οι περιπτώσεις της Ιταλίας έχουν επιπτώσεις και στο δικό μας κομμάτι, όπως το οικονομικό? Όπως είχαμε πει και πριν, επειδή γνωρίζω καλά την Ιταλία, έχω σπουδάσει εκεί, η γυναίκα μου είναι μισή Ιταλίδα, έχουμε συγγενείς. Γιατί σας το λέω και σήμερα, πολύ καλά, πάρθηκαν και οικονομικά μέτρα σήμερα, σωστά, από την κυβέρνηση, σωστά, και ανακοινώθηκαν, και αν μπορούμε να τα βλέπουμε στο πλάι όση ώρα συζητάμε εδώ με τον κύριο Σαρή. Παρακαλώ, κύριε Σαρή. Ναι, εκεί η ζημιά οικονομική είναι τεράστια ήδη. Αυτό θα επηρεάσει μια ανοιχτή οικονομία όπως είναι η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία. Εννοείται ότι θα επηρεάσει και την Ελλάδα, και ειδικά όταν ακόμα η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ποσοστό εισαγωγών. Mm-hmm. Άρα πολλά από τα προϊόντα που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα.
φαινόμενα κερδοσκοπίας δυστυχώς έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να φαίνονται στην αγορά. Αλλά προς το παρόν η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενη. Είναι ελεγχόμενη. Ελεγχόμενη. Βέβαια. Είδα και τα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοίνωσε. Τα βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι. Αναστολή πληρωμής ΦΠΑ πυρωτέου τέλους Μαρτίου για 4 μήνες. Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΗ για 4 μήνες. Αντίστοιχα μέτρα για ασφαλιστικές εισφορές και δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων των τραπεζών αναφορικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές κτλ. Για αρχή είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνουν. Μάλλον δεν θα φτάσουν. Δεν θα φτάσουν. Όχι, βέβαια. Αν κρατήσει έχει, πολύ. Έχει αξία και η τοποθέτηση βέβαια. Μετά του κυρίου ναι, Χαλκιαδάκη τελικά, αν αυτά είναι άξια μέτρα. Δεν θα φτάσουν, γιατί τι να κάνει στην αναστολή πληρωμής ΦΠΑ όταν δεν έχει τζίρο. Σωστό. Δηλαδή, το χαμένο εισόδημα πώς θα το αναπληρώσει. Εδώ μιλάμε για χαμένα εισοδήματα. Πρέπει να γίνουν άλλες βαθύτερες παρεμβάσεις. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξουν μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη από τη διάβασα θα υπάρξει μια σύνοδος κορφής των υπουργών οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει στήριξη η οικονομία. Θέλει στήριξη και με κεφάλαια και με επιχορηγήσεις παύλα επιδοτήσεις. Το πρόβλημα, αν προχωρήσει κι άλλο, θα είναι μεγάλο. Κύριε Χαλιαδάκη, γιατί εκπροσωπείτε και την Ένωση, μην το ξεχνάμε. Σίγουρα, θα έχετε κάποια σημαντικά τετ-α-τετ στην πορεία και όσο περνάει ο χρόνος. Ήδη έχουμε μιλήσει τις προηγούμενες μέρες με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Έχουμε πει ότι αν. Σήμερα θα ζητούσε μάλιστα από τον Πρωθυπουργό ο κ. Βασιλικός, ο Πρόεδρος. Αν μπορεί να μετατεθούν οι δανειοδοτήσεις των ξενοδοχειακών μονάδων για το 2019 για το 2020 για να πάει σε μπαλούν στο τέλος της αποπληρωμής του καθενός του δανείου του που θα είναι μεγάλη διευκόλυνση αυτή για τους ξενοδόχους σίγουρα. Είναι μια ανακούφιση μεγάλη, αν γίνει αυτό το πράγμα. Να γίνει. Σας είπα ότι θα συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Πρόεδρο, τον κύριο Βασιλικό. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι η Ελλάδα, η Ιταλία είναι οι αποδέκτες των κρουσμάτων. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε ένα, παρακαλώ, καταγεγραμμένο κρούσμα στην Τουρκία. Τουρκία την πιστεύω, ώρα που και από κάτω το Ιράν. Εγώ πιστεύω είναι σύνορα με το Ιράν. Είναι σύνορα με το Ιράν. Θα είναι σίγουρα εκατοντάδες τα κρούσματα, να μην πω χιλιάδες. Γιατί όταν μπει ένας αρχίζουν η διασπορά. Από εκεί και πέρα ο Ερντογκάν κρατάει καλά το στόμα του κλειστό, τις υπηρεσίες κλειστές, δεν διαδίδει τίποτα για να προστατεύσει τον τουρισμό από τη μία. Για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από την άλλη. Δεν ξέρω, αλλά αυτό πρέπει κάπως να ανοίξει τα βιβλία του, να μας πει τι έχει γίνει. Mm-hmm. Να δούμε τι κρούσματα υπάρχουν εκεί. Τι σας αναφέρουν οι περισσότεροι πράκτορες, επανέρχομαι λίγο στην αρχική μας συζήτηση, ως ενδυασμούς των ενδυνάμει ταξιδιωτών που θα ερχόντουσαν ή θα έρθουν τελικά στην Κρήτη. Ποιοι είναι οι ενδυασμοί τους όσον αφορά το πλαίσιο που επικρατεί πρόληψης τουλάχιστον στην Κρήτη. Κοιτάξτε, το καλό είναι, ας πούμε, από χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, οι σκανδιναβικές χώρες αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ακόμα ακυρώσεις. Που είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ακυρώσεις. Όχι, ακυρώσεις δεν έχουμε. Είναι πολύ... Έχουμε τις κανονικές ακυρώσεις που θα είχαμε και σε μια νορμάλ σεζόν. Δηλαδή, μία την ημέρα ή μία έρχεται, μια φορά δυο τη βδομάδα, ανάλογα το ξενοδοχείο και το μέγεθος. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις λόγω της ίωσης αυτής. Αλλά υπάρχουν ακυρώσεις από Ιταλία, από την Ιταλία, υπάρχουν ακυρώσεις από το Ισραήλ. Και, έχετε εικόνα, αν έχουμε ποσοστό, αριθμούς, είναι νωρίς ακόμα. Να ξέρετε, από το Ισραήλ είναι ορισμένα groups που ερχόταν, είναι τα kosher. Ναι. Αυτά είχαν κλείνει ολόκληρο ένα ξενοδοχείο και κάνουν το Πάσχα το δικό τους, το Εβραϊκό Πάσχα, κάνουν μια εκδήλωση την οποία είναι μόνο για αυτούς, για όλο το ξενοδοχείο. Είχαμε ένα τέτοιο κρούσμα στα Χανιά, ένα τέτοιο ξενοδοχείο, το οποίο θα ερχόταν, το ακύρωσαν δυστυχώς. Μάλιστα. Και έχουμε και μεμονωμένες ακυρώσεις και μικρών groups από Ιταλία, για το μήνα Μάιο και Απρίλιο. Μάλιστα. Κύριε Σαρή. Μα είναι λογικό αυτό. Δηλαδή η πτώση από την Ιταλία και από το Ισραήλ είναι λογικό όταν μια ολόκληρη περιφέρεια όπως είναι η Λομπαρδία, το Πιεμόντε, το Βένετο και η Εμίλια Ρωμάνια που είναι 16 εκατομμύρια, όταν οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.
Δεν κινούνται. Νεκρή ζώνη το είδαμε. Νεκρή ζώνη. Όσοι μπορούν δουλεύουν από το σπίτι. Δηλαδή υπάρχει μια πτώση της βιομηχανικής παραγωγής. Είναι το τρίγωνο το οικονομικό της Ιταλίας εκεί. Όλες οι επιχειρήσεις, οι εξαγωγικές είναι εκεί. Είναι λογικό οι άνθρωποι το τελευταίο που θα σκέφτονται είναι το ταξίδι. Είναι απόλυτα λογικό. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει ακόμα στην Κρήτη αυτό. Εμάς μας το μεταφέρουν οι συγγενείς από Ιταλία. Αλλά εμείς στην Κρήτη, αν έρθει το πρώτο κρούσμα, θα υπάρξει ένας πανικός εδώ. Είναι φυσιολογικό του ανθρώπου αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να ρεφάρουμε αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, αν δεν κρατήσει πολύ. Αν κρατήσει πάνω από ένα μήνα, αν αυτή η κατάσταση κρατήσει πάνω από ένα μήνα, ενάμιση, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα στην οικονομία μας και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το δει από υπό άλλη πλευρά. Ακόμα το έχει δει πολύ χαλαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Μάλιστα. Μιλάμε για χαμένα εισοδήματα. Μιλάμε για ζωές. Μιλάμε για εθνικό σύστημα υγείας που θα καταρρεύσει. Μιλάμε για πολλές επιπτώσεις οικονομικο-κοινωνικές που θα προκύψουν. Είναι ακόμα στην αρχή. Εγώ πρέπει να πω ότι στην Ελλάδα το χειριστήκαμε πολύ καλά. Ανεξαρτήτου, θα μιλήσω ανεξαρτήτου τοποθέτησης πολιτικής. Η κυβέρνηση το χειρίστηκε μέχρι τώρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Αντιθέτως στην Ιταλία. Το αψηφίσαν λίγο. Και κάτι πήγε. Βέβαια. Λάθος. Εκεί κάπου χάσανε. Κάτι πήγε στραβά. Δεν είναι λογικό σε μία μέρα να πεθάνουν χθες 130 άτομα. Σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Προηγμένη. Με προηγμένο σύστημα υγείας. Δεν είναι λογικό. Κάτι ξέφυγε. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορεί να τα είπαμε σχετικά νωρίς, γιατί ο ιός δεν έχει έρθει και μακάρι να μην έρθει ποτέ στην Κρήτη. Και όσα κρούσματα είναι να αντιμετωπιστούν και να περάσει αυτή η κρίση, η λέλαπα που συναντάμε τις τελευταίες ημέρες. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι η υγεία πάνω απ' όλα. Έχουμε ζήσει πολλές δύσκολες καταστάσεις και εμείς οι Έλληνες και οι παλιοί. Η υγεία και ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. Τα άλλα φτιάχνουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά.